Σήμερα 5η, 22 Ιουνίου 2023. Μετατόπιση λοιπόν λίγο πιο δυτικά, Χέρπινγκ στον Άγιο Νικόλαο, Νάουσας. Νομός Σημαθίας, Δυτική Μακεδονία. Περάσαμε τον Αξιό, όποιος ξέρει από την κατανομή των ειδών στην Ελλάδα καταλαβαίνει. Όταν περνάς τον Αξιό κάποια είδη αλλάζουν. Στις γενικές γραμμές έχουμε τα ίδια είδη της υπηρετικής Ελλάδας που έχει και η Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές. Είμαστε σε ένα μέρος λοιπόν με πολλά πλατάνια, νερό, δροσιά. Ξεφεύγουμε λίγο από τη ζέστη της Θεσσαλονίκης όλο το καλοκαίρι. Και εδώ άρχισε να πιάνει ζέστη, παρόλο που είμαστε λίγο πιο εσωτερικά. Αλλά εδώ το μικροκλίμα είναι διαφορετικό. Έχουμε περίπου υψόμετρο 550 μέτρα. Γενικώς το κλίμα είναι μεσογειακό προς υπηρετικό. Έχει πιο χαμηλές θερμοκρασίες ο χειμώνας, σίγουρα. Το βράδυ πέφτει πιο πολύ θερμοκρασία, λίγο διαφορετικό, αλλά τα είδη είναι περίπου ίδια. Χάνεται λίγο εντελώς μεσογειακός χαρακτήρα, αλλά πολλά πράγματα δεν αλλάζουν. Τώρα ο Άγιος Νικόλαος είναι ένα ημιφυσικό περιβάλλον, δεν είναι εντελώς φυσικό. Έχει και ανθρώπινες εγκαταστάσεις, ακούτε πίσω σφυρίζουν, μάλλον έχει και γήπεδα εδώ κοντά μας. Έχει διάφορα. Όμως ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και έτσι διαλέγουμε αυτό το μέρος γιατί είναι αξιόπιστο. Κάποια είδη σίγουρα τα έχει, μπορεί να μην τα έχει όλα που έχει όλη η περιοχή, αλλά κάποια σίγουρα τα έχει, έχει και νερό, έχει και περιοχές που δεν συχνάζουν τόσο πολλοί άνθρωποι και έχει περισσότερα. Έχει πάλι έκταση, έχει ποικιλία, έχει να ψάξει. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ και για να δούμε τι θα βρούμε. Λέω και το ποτάμι εδώ. Παγωμένο νερό, έντονη ροή. Τυπική Μακεδονία, καθαρά. Τροπιά. Γραφεία. Δείτε ακόμα λίγο το μέρος. Καρπός από μικρή δρακοντιά, Άρουμ Ιτάλικουμ. Είχε ανθίσει προηγουμένως, όταν ανθίζει μυρίζει σαν πτώμα, δεν το προλάβαμε. Προλάβαμε τους καρπούς, γιατί είναι τοξική. Αλλά κάποια ζώα τις τρώνε, κάποια πηγιά τις τρώνε. Μεταφέρουν τους σπόρους κλπ. Έχει διάφορα μικρά φυτά εδώ, αλλά δεν έχει αυτό που ψάχνουμε. Λοιπόν, κάτι ιδιαίτερο. Πετύχαμε δύο αρσενικά κονάκια να μαλώνουν. Αλλά βιαστήκαμε να τα βγάλουμε και έτσι τα αποκαλύψαμε και σταμάτησε να μαλώνουν. Αυτά λοιπόν είναι τα κονάκια, αυτό εδώ το βλέπετε, το ελληνικό κονάκι το συγκεκριμένο. Όχι το κοινοευρωπαϊκό που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, δυτικά του Αξιού, σε όλη την Ελλάδα μέχρι τη Βόρεια Πελοπόννησο και λίγο νοτιοδυτικά Βαλκάνια πιο πάνω, Αλβανία και κάποια ακόμα μέρη, βρίσκεται το ελληνικό κονάκι. Παλιότερα θεωρούνταν το ίδιο είδος, αλλά τώρα έχουν χωριστεί. Κυρίως με μοριακές μεθόδους βρέθηκε αυτό. Ήταν αρκετά καιρό απομονωμένα. Θεωρείται άλλο είδος. Είναι το Anguis Greca. Στην Κέρκυρα είχαμε βρει ένα που ήμασταν μικρό. Αυτά είναι ενήλικα αρσενικά και τα δύο. Ικανά για αναπαραγωγή. Βλέπετε πάνω δεν έχουν κάποια γραμμή όπως έχουν τα θηλυκά και τα μικρά που βρίσκουμε συνήθως. Είναι μονόχρωμο καφέ. Από κάτω είναι σκούρα. Μαύρα σχεδόν. Το κεφάλι του είναι πιο ογκώδες σε σχέση με ενός θηλυκού αν βρούμε. Και είναι σαύρα. Καμία σχέση με φίδι. Είναι άποδη σαύρα τη οικογένεια των Αγκουιδών, υποοικογένεια Αγκουινών. Βλέπουμε είναι πιο μονοκόμματο σε σχέση με ένα φίδι. Έχει το ίδιο πάχος μπροστά από και πίσω. Το κεφάλι του έχει στενό ρίγχος και πιο μακρύ σχέση με ένα φίδι. Έχει βλέφαρα, έχει ακουστικά ανοίγματα. Η κάτω σε αγώνα είναι ενωμένη και όλες οι φωλίδες είναι ίδιες. Το βλέπουμε εδώ είναι η αμάρα και όλο το υπόλοιπο είναι ουρά. Το συγκεκριμένο κονάκι έχει πλήρη ουρά. Δεν την έχει ρίξει ποτέ, γι' αυτό στην άκρη είναι μυτερή. Και έχει λίγες φωλίδες αν δείτε, πολύ γελιστερό ζώο με οστείνα πλακίδια από κάτω για επιπλέον θωράκιση, έτσι είναι οι αγκουίδες γενικώς. Αυτό λοιπόν είναι ένα αρσενικό κονάκι, Anguis Greca το συγκεκριμένο, θα είναι γύρω στα 35 εκατοστά, τόσο το σώμα του θα είναι γύρω στα 20. Πολύ ωραίο ζώο, πάρα πολύ ήρεμα, πάρα πολύ ωραία να τα πιάνεις, είναι απαλά και συγχρόνως σκληρά. Και δεν θα κόνουν, δεν κάνουν τίποτα. Μερικές φορές μπορεί να φοδεύσουν για άμυνα, κατά τα άλλα δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το δεύτερο κονάκι, το οποίο είναι μεγαλύτερο αλλά κοντότερο, γιατί έχει ρίξει την ουρά του. Τα κονάκια όταν ρίχνουν την ουρά του, συνήθως όταν είναι μικρά ενήλικα, συνήθως δεν τη ρίχνουν, δεν την αναγεννούν πλήρως όπως άλλες άβρες. Δημιουργούν μια μικρή προέκταση και ένα στρογγυλεμένο πιο χοντρό άκρο, αλλά πάντοτε θα μείνουν κοντότερα. Αυτό είναι λοιπόν, βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του αρσενικού, πιο ογκώδες κεφάλι και σε αυτό, χωρίς γραμμή από πάνω. Και τα δύο είναι ελαφρώς ξυμένα. Και εκείνο ήταν, και αν δείτε και αυτό, εδώ έχει ξυθεί. Επειδή δαγκώνονται.
Τα τραύματα που προκαλούν είναι πολύ επιφανειακά, δεν έχουν καν δυνατό δάγκωμα και με την επόμενη αλλαγή δέρματος φεύγουν. Άρα είμαστε ακόμα στην εποχή αναπαραγωγής τους. Αυτό είναι πιο δραστήριο, δείτε το. Και δείτε πώς κινείται. Κινείται κυματοειδώς, όπως ένα φίδι, αλλά δεν μπορεί να πιαστεί ακριβώς όπως ένα φίδι, τόσο σφιχτά και να σκαρφαλώσει. Είναι κολυμβητές του χόρτου, λεγόμενα. Αυτές οι άβρες που έχουν αυτή τη μορφή. Μακρόστενες, με λίγα ή καθόλου, μικρά ή καθόλου πόδια και μακριά ουρά. Δηλαδή, όταν έχουν δεξιά και αριστερά τους στήριξη όπως βλάστηση, κυματίζουν έντονα και γλιστράνε. Όταν βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο, δυσκολεύονται να κινηθούν. Δεν έχουν, όπως είπα, τις κοιλιακές φωλίδες ενός φιδιού και κινούνται με το πλάι, όχι με την κοιλιά. Και γι' αυτό, όταν δυστυχώς βγαίνουν σε δρόμους και τέτοια μέρη, δυσκολεύονται πολύ να τις περάσουν. Κυματίζουν έντονα, γλιστράνε σιγά-σιγά, αλλά είναι στόχοι για οποιονδήποτε. Και για φυσικά αρπακτικά. Και δυστυχώς οι ανθρώπους που τα περνάνε με φίδια πιστεύουν ότι είναι επικίνδυνα κάτι τέτοιο και τα σκοτώνουν. Εννοείται ότι είναι εντελώς ακίνδυνα. Είναι καταρχάς άβρες, καμία άβρα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν είναι επικίνδυνη. Και καμία αγκουίδα παγκοσμίως. Μόνο η οχιά έχει ένα δάγκωμα που είναι δυνητικά επικίνδυνο. Όλα τα άλλα είναι ακίνδυνα. Τα συγκεκριμένα κάθε ακόμη. Και χρήσιμα για εμάς επίσης. Η βασική διατροφή τους, ξέχασα να πω και θα φορέ, είναι γυμνοσάλιαγγες. Όχι τόσο πολύ τα έντομα, τα κονάκια τρέφονται με μαλάκια. Γυμνοσάλιαγγες, μικρά σαλιγκάρια κάποιες φορές, κάποιες φορές και έντομα. Στη Βόρεια Ευρώπη έχουν κονάκια στους κήπους, εκεί που έχει λόφους κομποστοποίησης ή αφήνουν κάποια λαμαρίνα, κάτι για να έρχονται για να τρώνε τις γυμνοσάλιαγγες. Είναι αγαπημένη τους τροφή, τις εξαφατρεύουν. Αυτά είναι λοιπόν, θα βγουν και φωτογραφία, θα τα αφήσουμε ξανά μαζί να δούμε τι θα κάνουν και θα τα αφήσουμε ήσυχα. Λαγομιλιές, ρούσπους εκουλέατος. Είναι συγγενικά με την ανεμόνη, με την ερανγκούλα και με αυτά τα τοξικά δηλαδή. Δεν ξέρω να τρώει λαγός για να πλάσει τα λένε. Και έχουν αυτά τα καθωτά κλαδιά που μοιάζουν με φύλλα, δεν είναι πραγματικά φύλλα. Τα φύλλα τους είναι τροπικά κανονικά, πολύ μικρά. Έχουν ιδιαίτερη μορφή. Μπορεί κάποιος να τα μπερδέψει και με φτέρι, αν δεν έχουν καρπό, με κάτι τέτοιο, αλλά είναι ανθοφόρα φυτά. Χαρακτηριστικό δασών υψομέτρου, πιο βόρεια της Ευρώπης. Θα τα βρούμε σε μέρη με σκιά από φιλοβόλα. Όχι σε ζεστά λιβάδια και τέτοια, σε καμία περίπτωση. Εδώ, στο δάσος. Νάτι και μια χελώνα τεστούν το χερμάνι. Φυσικά χερμάνι, εδώ είναι το μόνο είδος χερσαίας χελώνας. Ενήλικο θηλυκό, πανέμορφη. Ανοιχτόχρωμη σχετικά και φαίνεται ότι είναι μεγάλη σχετικά σε ηλικία και έχει γραμμές. Όπως οι αναπτυσσόμενες, σιγά σιγά λιένει. Έχει ακόμα να μεγαλώσει, εντάξει. Από κάτω, σχετικά ανοιχτόχρωμη, βλέπουμε ίσιο κοιλιακό σιδηρέο, μικρή ουρά, με αυτή την απόφυση στο τέλος του χαρακτηριστικού της χερμάνη, πολύ μικρή, και μικρή υπερουραία πλάκα, είναι ξεκάθαρα θηλυκό. Αρκετά βαριά, όπως λέμε, πιο βαριά από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει εδώ να φάει όσο θέλει, όση νοπή υδαρή βλάστηση θέλει. Όλα είναι καταπράσινα. Και τροφή έχει, και νερό έχει. Είναι παχουλή, είναι γεμάτη, υγιέστατη και σε λίγο θα αναπαραχθεί. Μάτι, βγάζει και το κεφάλι, της κινείται. Θα τη βγάλουμε μια φωτογραφία και θα την αφήσουμε φυσικά. Μάτι, λοιπόν φεύγει. Έτρωγε κάτι χορταράκια, μάλλον ραβίκια εδώ. Τα αγαπημένα τους. Έτσι να πάει κάτι εδώ. Βλέπετε, κινείται, φεύγει. Μια χαρά. Το καλύτερο περιβάλλον για χελώνες είναι εδώ. Μικρός μαύρος σκορπιός, κάποιο είδος Euscorpius. Ακίνδυνη σκορπιά εντελώς, δηλαδή ακόμα και αν τσιμπήσουν είναι κάτι σαν τζουκνίδα και λιγότερο. Βλέπουμε είναι μαύρη, με μεγάλες διαγκωμένες δαγκάνες και λεπτή ουρά. Γενικώς οι σκορπιοί που έχουν μεγάλες δαγκάνες και λεπτή ουρά δεν έχουν σχεδόν καθόλου ισχυρό δηλητήριο. Οι Euscorpius είναι παντού, σε όλα μας στα βουνά, σε όλες τις οροσειρές, ιδιαίτερα σε δάσεις φιλοβόλων. Σίγουρα θα έχει πολλούς εδώ. Όπως έχει και στο Χορτιάτι, όπως έχει στο Σέιξου σε κάποια μέρη, πιο λίγο. Αλλά είναι σίγουρα κάποιο άλλο είδος. Είναι σίγουρα. Έχουν πολύ ενδυμισμό και μικρό ενδυμισμό αυτοί οι σκορπιοί, γιατί γενικώς οι σκορπιοί δεν μετακινούνται εύκολα. Και έτσι οι πληθυσμοί τους απομονώνονται και σπάνε σε είδη. Πρέπει να ψάξουμε τώρα τις επιστημονικές ομάδες που έχουν να κάνουν με τα αραχνίδια, να βρούμε ποιο είδος είναι. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις. Παλιότερα όλοι αυτοί οι σκορπιοί της Βόρειας Ελλάδας θεωρούνταν Euscorpius carpathicus, αλλά τώρα έχουν σπάσει σε πολλά είδη. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχουμε το Solenglandi και γενικότερα εκεί κεντρική Μακεδονία. Εδώ μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Θα δούμε. Μία οροβάνχη. Είναι παρασιτικά φυτά. Δεν φωτοσυνθέτουν και απομυζούν θρεπτικά συστατικά από άλλα φυτά. Γύρω σε ρομπάνκε, μοβ, ναυτισμένη. Δεν ξέρουμε ποια είναι και δεν έχω δύσκολα να πέσει τα αλλά θα προσπαθήσω. Έχει πολλές. Ορχιδέες του γένους ανάκαμπτης. Ανακαμπτίδες λέγονται, αντί στα ελληνικά. Ελληνική λέξη φυσικά το ανάκαμπτης. Επειδή ο βλαστός τους κάμπτει ελαφρώς και να βαίνει προς τα πάνω. Βλέπετε έτσι με σφιχτές ταξιανδίες, με μοβ λουλουδάκια.
ανακάμπ της πυραμιντάλης μάλλον είναι. Δύο είδη έχουμε και το είδος μόριο. Τώρα λίγο δύσκολο να ξεχωρίσει τα είδη. Αλλά αν μάθεις να τα ξεχωρίσεις, θα ξεχωρίσεις αμέσως, να μάθουμε και εμείς και θα δούμε. Βγήκαμε τώρα σε πιο ανοιχτό μέρος, αμέσως χτυπάει ζέστη. Βλέπετε η βλάστηση πιο κεντρική, όχι τόσο μεσογειακή. Με πιο ψυχροαναθεκτικά είδη, έχει πολλές βαταμουριές. Έχει πολλά πλατήφυλλα, αγριόχορτα. Δεν έχει πολλά βότανα. Είναι διαφορετικά, είναι Δυτική Μακεδονία. Τώρα είμαστε κοντά στο εκτροφείο θυραμάτων που έχει εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Το οποίο είναι περιφραγμένο. Να το λοιπόν είναι το στούντο Γερμάνι αρσενικό δραστήριο. Βλέπουμε κύλο χιλιακό σειραιό, παχιά ουρά και μεγάλη περιουραία πλάκα η οποία δεν είναι χωρισμένη. Ενώ σχεδόν πάντα οι Γερμάνοι είναι χωρισμένοι. Είναι ενωμένοι λοιπόν στη συγκεκριμένη. Πολύ δραστήρια, πολύ όμορφη. Τι να αφήνουμε, συνεχίζουμε. Μπήκαμε λοιπόν σε εκτροφείο θυραμάτων για λίγο, ήταν ανοιχτά. Βρήκαμε τη χελώνα. Τι αφήνουμε εδώ να αποσκήσει και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πολύ δραστήρια αυτή η χελώνα. Τη βγάλαμε φωτογραφία και λόγω της ιδιομορφίας της και την αφήνω να φύγει. Μπαίνει μέσα στη βλάστηση. Η κοινή φτέρη, η μεγαλύτερη φτέρη της Ελλάδας. Pteridium aquilinum. Βγαίνει παντού στα βουνά. Και στα όχι και τόσο βουνά και σε πιο ανοιχτά μέρη. Δεν την έχουμε σε χαμηλά αξιόμετρα, αλλά εδώ έχει πολλές. Και κοντά στο νερό και πιο μακριά από το νερό. Έχει. Μια μικρή κάρια έπεσε από τη φωλιά της εδώ. Corvus monedula. Μικρό ακόμα, δεν μπορεί να πετάξει. Μπορεί να φάει από τις γονείς, αλλά δεν μπορεί να φύγει. Και από πάνω τα ενήλικα έχουν τρελαθεί. Συνεχώς καλούνε. Τι, οι γονείς ή κάποια άλλα μάλλον. Μήπως και ανέβει. Είναι πανέξυπνα πουλιά, αλλά να το ανεβάσουν δεν μπορούν. Έτσι κάθονται εδώ βοήθητα και προσπαθούν να το φωνάξουν κάτι να γίνει. Μπορούν να το ταΐσουν θεωρητικά, αλλά όταν έρθει το βράδυ, κανείς δεν ξέρει ποιο θηλαστικό θα πρέπει να το φάει. Κι άλλος ο σκόρπιος εδώ. Τίποτα άλλο δεν έχει, μυρμήγκια ή αυτό. Και κάποιες άβρες ενδιαφέροντος έφυγαν. Πρασινός άβρες και νομίζω είχε και τυχώς άβρες, ποντάρκες μουράλες, αλλά δεν έχει κατάλληλο ανάγλυφο για να τις πιάσει. Είτε έχει ανηφόρα κατηφόρα και φεύγουν, είτε δεν έχει πέτρες και πάλι φεύγουν. Δυστυχώς, άλλα δύο κονάκια σε μάχη. Αυτό το φωτογραφίσαμε λίγο, κάποιες φωτογραφίες μείναν, αλλά μετά χωρίστηκαν και το ένα γλίστρισε και έφυγε. Θα ήθελα οπωσδήποτε ένα βίντεο από αυτά. Και γενικώς είναι ζώα όχι και τόσο καλής αντίληψης, όπως άλλες άβρες. Γενικώς επιτρέπουν πολύ να τα πλησιάσεις και να τα παρακολουθήσεις, αλλά πάλι αν είσαι μάλλον εντελώς από πάνω τους, μετά διακόπτουνε. Βλέπουμε το ένα λοιπόν. Πιάστηκε αρσενικό, λίγο μικρότερο από εκείνα, ξυμένο παντού. Άρα δαγκώνοντας όλο το στο σώμα. Λίγο. Με πλήρη ουρά. Τώρα αυτό είναι λίγο χάλια. Όταν αλλάξει δέρμα, θα ξαναγυαλίσει εντελώς. Εντάξει, έχουν χρόνο εδώ. Αν τυχαίνει και βρεθούν δύο αρσενικά, θα μαλώσουν. Δεν έχουν ακριβώς επικράτειες. Απλά μαλώνουν για το θηλυκό. Κάποτε υπάρχουν και θηλυκά που δεν ξέρουμε πού είναι και ζευγαρώνουν. Είμαστε σε εποχή αναπαραγωγής. Ακόμα είναι άνοιξη για αυτά τα ζώα. Αυτό εδώ είναι λοιπόν. Άγγλις Γκρέκα. Λοιπόν, ήθελα να δω, θα δαγκώσει εμένα, ενώ ήταν προετοιμασμένο να δαγκώσει. Όχι, δεν δαγκώνει καθόλου ανθρώπους και δείτε πόσο μικρό στόμα έχει και πολύ μικρά δόντια. Αυτό το αφήνω ήσυχο. Να ξέρετε, δεν δαγκώνει το κονάκι, όλες οι δοξασίες αυτά όλα είναι καπνός, είναι φούμαρα, δεν ισχύουν. Είναι εντελώς ακίνδυνο ζώο. Ίσα ίσα να πιέζει το γυμνοσάλιαγγα και αυτά ξύνονται επειδή πιέζει το ένα το άλλο για αρκετή ώρα και ξύνονται οι φωλίδες επιφανειακά ελάχιστα. Δεν μπορούν καν να τραυματιστούν μεταξύ τους. Άρα, όχι λοιπόν. Διάφοροι μύθοι που υπάρχουν, αν σε δαγκώσει το κονάκι, τσάπα και φτιαράκι και κάτι τέτοια, τα έχω ότι πεθαίνει. Και... παλιά, ξέρετε, άνθρωποι μάλλον το βλέπανε, δεν μπορούσαν να ταξινομήσουν τι είναι. Μοιάζει με σαύρα, αλλά του σήμιζε και φίδι. Και έτσι τους φαινόταν κάτι περίεργο. Ενώ τώρα πια ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι περίεργο. Πολλές σαύρες έχουν εξελιχθεί να είναι μακρόσθενες και έτσι. Για να τρυπώνουν σε πυκνά χόρτα κλπ. Άρα, είδατε, δεν δαγκώνει το κονάκι. Το κρατάω σε ένα αποδεικτικό, άμα κάποιο ισχυριστεί ποτέ ότι δαγκώνει το κονάκι και βλακίες, μπορώ να δείξω αυτό. Να το ένα ακόμα κονάκι λοιπόν, Άγγουις Γκρέκα, το ελληνικό κονάκι λοιπόν πάλι. Σε ανοιχτό μέρος μόνο του, αλλά το βλέπετε πόσο δραστήριο είναι. Ίσως επειδή ήταν σε ανοιχτό μέρος και νιώθει μεγαλύτερη την ανάγκη να προστατευτεί ή μπορεί και να μάλωνε και αυτό πριν. Αν και δεν φαίνεται ούτε ξυμένο, ίσως ελάχιστα. Βλέπουμε δεν έχει γραμμή, σκούρο από κάτω και δεν κινείται όπως ένα φίδι, βλέπετε, στριφογυρίζει αλλά όχι τόσο λεπτά. Ωραίο, γεροδεμένο το συγκεκριμένο. Λίγες φωλίδες, πολύ γαλιστερό, δείτε το και εδώ.
πως ανεβαίνει, προσπαθεί να ανέβει. Δείτε και την ουρά που είναι αναγεννημένη, δεν είναι ολόκληρη. Κάποτε την έριξε και την αναγέννησε. Άτε. Έχουμε υπόκρουση από γήπεδο, από ταβέρνα και πίσω από όλα αυτά, μέσα στα πεσμένα φύλλα, υπάρχουν και τα μικρά αφανή κονάκια που κάθε φορά που βρέχει ή το βράδυ, το απόγευμα, βγαίνουν έξω και ψάχνουν γυμνοσάλιαγγερ. Βλέπουμε το κεφάλι του ακόμα μια φορά, είναι κανονικά σάβρα, αγκουίδα. Από ό,τι φαίνεται έχει πολλά εδώ. Πολύ ωραίο το συγκεκριμένο. Αν και λίγο κοντό, λόγω απόρριψης ουράς, ήταν πολύ πιο μεγάλο, αλλά είναι αρκετά ανεπτυγμένο. Α, εδώ ψήθηκε λίγο. Κάπου έχει μαλώσει. Πιστεύω πως επειδή αυτό είναι λίγο πιο δραστήριο, θα κάνει και καλή έξοδο. Να δούμε και ένα κονάκι πώς φεύγει. Η συνεχίζεται. Έφυγε μια τυχόσαυρα, είδος κλειδί και ασκληπιός. Έφυγε. Ήταν ήδη κρυμμένος, εντάξει, απλά κρύφτηκε. Σε πολύ στενή τρύπα. Γραφιά της ασκληπιού λοιπόν. Πάει κι αυτός. Ένας γυμνοσάλιακας μόνο μας έμεινε. Έχει εδώ γύρω από το κανάλι. Καφέ προς πορτοκαλί. Δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη δεν το έχουμε. Μην μπορεί να έχουμε κανένα συγγενικό τύπος. Θα προσπαθήσω να μάθω τι είναι. Πολυκόμπιδο. Η κουζέ του Μαρβένσε. Το κοινό είδος δηλαδή. Που είναι ένα αρχαίο πτεριδόφυτο. Παρόμοια υπήρχαν και σε λιθανθρακοφόρο, αν και το ψηλότερο. Και εδώ βγαίνει ανάμεσα σε βαταμουριά, ακόμα είναι μικρό. Πρέπει να μεγαλώσει και άλλο το ρίζωμα, να προωθεί και άλλο να είναι πιο πολύ. Εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτή η εξόρμηση, η οποία δεν διαφέρει και πολύ από αυτές τις Θεσσαλονίκη. Ίσως διαφέρει επειδή είναι λίγο πιο δροσερά εδώ. Είχε κάποια πιο δροσερά είδη. Το πάρκο μέσα είναι κάπως σαν τα πλατανάκια τελικά. Ίσως κάποια μέρη είναι πιο απείραχτα, δεν το πατάνε τόσο πολύ, πιο πίσω. Αλλά είναι σαν τα πλατανάκια. Πρέπει να το αντιμετωπίσει σαν τα πλατανάκια για να βρει εδώ. Δηλαδή πρέπει να ψάχνει και μέσα, αλλά και έξω. Πρέπει να ψάχνει και θα βρει πιο πολλά. Εντάξει, ελληνικά κονάκια που δεν έχουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά περίπου το ίδιο πράγμα βασικά. Πολύ μικρές διαφορές έχουν. Χελώνες, χερμάνι, κλασικές, γνωστές, αγαπητές αλλά γνωστές. Ασπόνδυλα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά, αλλά περίπου το ίδιο. Και όλα τα άλλα μας έφυγαν. Κοτυχία. Και τυχόσαυρα, και πρασινόσαυρα, και τρανόσαυρα και. Ίσως το πιο ξεχωριστό από όλα, φίδι. Γραφιά της Ασκληπιού. Αλλά ήταν ήδη κρυμμένος, άρα κρύφτηκε λίγο παραπάνω. Πού να το βγάλεις εκεί που ήταν. Αν έχεις παραπάνω χρόνο, έρχεσαι πιο πολλές φορές, μπορεί να βρεις αλλιώς. Είναι μακριά από εκεί που είμαστε. Γι' αυτό θέλει πιο πολύ ψάξιμο. Αν είναι να ταξιδέψεις, δεν ξέρω. Θέλει και τύχη, θέλει και ψάξιμο. Εντάξει. Λίγο πιο δροσερά από τη Θεσσαλονίκη, λίγο ξεφύγαμε από τη ζέση τουλάχιστον, αλλά. Δεν είναι όπως ήταν. Θα έπρεπε να είναι. Τα πιο πολλά φύγανε. Ο τόπος ήταν ακατάλληλος, σε ανοιχτούς χώρους ξέρετε φεύγουνε. Αλλού είχε κρυψώνες φεύγανε. Πρέπει να βρεις πολλά έτσι ώστε ένα να το πετύχεις. Να φύγουν τα 9, το ένα να σου μείνει. Δεν ήταν εδώ έτσι. Αλλά για να έχει τόσα ζώα και εδώ μέσα, γύρω-γύρω στον νομό θα γίνεται χαμός. Έχει πάρα πολλά. Πλώς δεν ξέρουμε τα μέρη. Αυτά λοιπόν, θα συνεχίσουμε κι αλλού. Και γεια σας.